Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μια πρώτη εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει ο Πατριωτικός Σύνδεσμος με σκοπό να ακουστούν φωνές Ελλήνων προσωπικότητων που μέσα σε αυτό το διάστημα που είμαστε κράτος και έθνος έχουν προσφέρει και έχουν δημιουργήσει αιστείες εθνικής συνείδησης. Μια τέτοια προσωπικότητα και ένας τέτοιος χαρακτήρας με μια μεγάλη διαδρομή μέσα στην κοινωνία είναι ο Λοχαγός Μοπετρόπουλος, που συναντηθήκαμε, συνυπηρετήσαμε στις καταδρομές και σήμερα έχω την τιμή να τον παρουσιάσω στην πρώτη μας εκπομπή. Κύριε Λοχαγή, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα μου, καλημέρα. Ξέρω ότι έχετε προσφέρει και ξέρει πάρα πολλοί κόσμος ότι έχετε προσφέρει στην κοινωνία και ήθελα έτσι μια πρώτη τοποθέτησή σας. Στραβός είναι ο γυαλός που λέει η παροιμία ή εμείς δεν ξέρουμε πού πάμε? Εμείς στραβά αρμενίζουμε και καταστήσαμε στραβό και το γυαλό με την πάραδο του χρόνου. 41 χρόνια εσχρής μεταπολιτεύσεως, εθνοκτόνου μεταπολιτεύσεως και η Ελλάς πηγαίνει κατά κρυμνού, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς έφτασε η Ελλάδα στο σημείο αυτό και ποιοι συνετέλεσαν στην σημερινή της κατάσταση. Εκεί θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και να αποδώσουμε τα οφειλόμενα προσέκαστον εξ εκείνων οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στο σημείο που την έχουν οδηγήσει σήμερα. Κύριε Πετρόπουλε, αν ξέρουμε την αιτία, τότε είναι πολύ και πιο εύκολο να βρούμε και τη θεραπεία. Εσείς σίγουρα ξέρετε και την αιτία, ξέρετε και τη θεραπεία. Και περιμένει ο ελληνικός λαός να ακούσει ανθρώπους σαν τη δική σας τη φωνή και σαν τη δική σας την εμπειρία. Εγώ, κύριε Νιτζάμ, είμαι αξιωματικός, δεν είμαι γιατρός. Να μιλάω για θεραπείες και αιτίες. Το θέμα όμως είναι το άλλο, ότι εδώ που έχει φτάσει η πατρίδα, πολύ δύσκολα μπορεί να ανανύψει, πολύ δύσκολα μπορεί να σηκωθεί από το σημείο που την έχουν φέρει. Και μάλιστα το σημείο αυτό ήρθε σκοπίμως, έγινε κατόπι σχεδίου. Αυτή είναι η δική μου θέση και αυτή είναι η γνώση στην οποία απέκτησα από όλες εκείνες τις τραγικές εμπειρίες στα 40 χρόνια αυτής της μεταπολιτεύσεως. Η οποία, να μου επιτρέψετε να πω ότι και να τη χαρακτηρίσω, δεν είναι ένα πολίτευμα, είναι καθεστώς πραγμάτων. Υπήρξε ένα καθεστώς η μεταπολίτευσης η οποία ήρθε για ένα ορισμένο σκοπό και με ένα ορισμένο στόχο. Την καταστροφή αυτού του αγίου τόπου που λέγεται Ελλάς και ίσως με βάση την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα σαν κερκόπορτα για να καταστραφεί και ολόκληρος η Ευρώπη. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε στο μέλλον, όχι το απότερο, το εγγύς και ίσως το πολύ εγγύς μέλλον. Δηλαδή την Ελλάδα τα βιώνουμε καθημερινώς. Τώρα τι κάνουμε, τα παρατάμε, φεύγουμε, μένουμε, διεκδικούμε κάτι? Γιατί αν έτσι σκεφτόταν και ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι άλλοι, θα μιλάγαμε τώρα τουρκικά ή κάτι άλλο. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχει σωτηρία. Το μόνο που δεν είπα ήταν αυτό. Ούτε ως Έλλην, ούτε ως χριστιανός, ούτε ως αξιωματικός μπορώ να εγκαταλείψω τον αγώνα και να πω μην αγωνίζεστε. Εκείνος ο οποίος αγωνίζεται έχει ελπίδες. Εκείνος ο οποίος κάθεται σπίτι του περιμένει το θάνατό του. Άρα λοιπόν πρέπει να αγωνιζόμεθα και να προσπαθούμε, παρόλο που οι θέσεις μας είναι πάρα πολύ δύσκολοι και αυτή τη στιγμή το έγκλημα κατά της πατρίδος είναι οργανωμένο και σε βάθος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω απευθείας αυτή τη στιγμή η λύση είναι αυτή ή πρέπει να κάνουμε εκείνο για να συνέλθουμε την άλλη μέρα. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός είναι ένας αφάνταστα δύσκολος λαός με πολλά προτερήματα, πολλές αξίες αλλά και με φοβερά ελαττώματα. Ο Έλληνας θέλει αυτό το οποίο κατέστρεψε τόσα χρόνια και για το οποίο δεν έδωσε σημασία καμία, μέσα σε μία νύχτα να το διορθώσει και να ξυπνήσει την άλλη μέρα με τον κόσμο γύρω του όπως θέλει ακριβώς να τον βλέπει. Αυτό δεν θα γίνει. Ο Έλληνας καλείται να πληρώσει τις αμαρτίες 40 χρόνων μεταπολιτεύσεως και θα πρέπει να δείξει θέληση πάνω σε αυτό, υπομονή, επιμονή αλλά και αντοχή. Και μάλιστα για πράγματα τα οποία αποκλειστικώς και μόνος είναι αυτός υπεύθυνος. Ξέρετε κάτι, είχα μια μητέρα πάρα πολύ καλή. Άλιστα θα πω αυτό που λένε όλοι οι Έλληνες για τις μανάδες, ήταν Αγία Μάνα κτλ. Θα το πω κι εγώ, δεν υπάρχει αν που λέει γι' αυτό. Μου έθετε λοιπόν η μητέρα μου το ερώτημα πάντα εάν φταίει ο πολιτικός κόσμος ή ο λαός. Δηλαδή τι εκ των δύο πταίει. Αν δηλαδή πρέπει να ρίξουμε το σφάλμα στους πολιτικούς που κάνουν τα πράγματα έτσι στην Ελλάδα ή ένας λαός. Εδώ νομίζω ότι φταίνε και οι δύο. Ο λαός ο οποίος επέλεξε τους πολιτικούς, τους χειρότερους μπορούσε να επιλέξει, ο οποίος επί 40 χρόνια μεταπολιτεύσεως δεν έβαλε μυαλό, ο οποίος πείθεται στις εξαγγελίες οι οποίες αποδεικνύονται ψέματα την επομένη και συνεχίζει να πορεύεται σε αυτό το στραβό δρόμο. Αλλά και από την άλλη, οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν καμία αγάπη για αυτόν τον τόπο, για την πατρίδα, δεν έχουν οράματα. Όταν δεν έχεις όραμα για κάτι, δεν έχεις τίποτα. Όταν δεν βλέπεις μετά από χρόνια τον τόπο όπως θα ήθελες να είναι ανώτερος, καλύτερος, τότε δεν μπορείς και να σχεδιάζεις. Και νομίζω στο σημείο αυτό υπήρξαν πάντα οι Έλληνες πολιτικοί, μικρότεροι των περιστάσεων και απέναντι του έθνους, το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν κατά τρόπο αρνητικό βέβαια.
Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι η ευθύνη βαραίνει τον κόσμο. Δεν είμαι της απόψεως εκείνου που είπε ο Πάγκαλος ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Λάθος κάνει ο κύριος Υπουργός ή οτιδήποτε ήθελε είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, τα φάγανε αυτοί και ο λαός πεινάει. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο λαός όταν τον έπαιρνε και τον έβαλε σε θέσεις και γέμιζε στο δημόσιο από δημόσιους υπαλλήλους. Δεν είναι ο λαός εκείνος ο οποίος θα έχει τη στατιστική στα χέρια του και θα πει: εγώ δεν θα πάω τώρα να γίνω υπάλληλος διότι είμαι υπεράριθμος. Αυτές είναι βλακίες, είναι ανοησίες. Είναι εγκληματικές σκέψεις εναντίον του λαού. Ο καθένας κοιτάει να φροντίσει το σπίτι του, τα παιδιά, την οικογένειά του, τις ανάγκες του. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει το πώς λειτουργεί το κράτος, αυτός είναι ο πολιτικός. Άρα λοιπόν φταίει ο πολιτικός. Ο λαός, και εκεί ρίχνω την ευθύνη στο λαό, είναι ότι επί 40 χρόνια ψηφίζει τους χειρότερους και δείχνει εμπιστοσύνη σε εξαγγελίες, οι οποίες όπως προείπα την άλλη μέρα αποδεικνύονται ψεύδι. Αν κάποιος σας έλεγε με μια λέξη να πείτε τι ήταν αυτό που θα ξεκινάγατε εσείς για να φτιάξουμε αυτή την πατρίδα, είναι η παιδεία μας, είναι η οικονομία μας, είναι η έξοδό μας ή η παραμονή μας στην Ευρώπη, είναι το ευρώ ή η δραχμή μας, είναι ο στρατός μας, είναι τα σύνορά μας, είναι η πολιτική μας. Τι πρέπει να ξεκινήσουμε, μήπως πρέπει να φτιάξουμε εθνική συνείδηση και όχι φορολογική. Κάποιος πρέπει να τα πει, κάποιος πρέπει να μπει μπροστά, κάποιος πρέπει να το οργανώσει αυτό το σύστημα. Το ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι οι πολιτικοί έχουν καταστρέψει αυτή την κοινωνία, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Τι κάνουμε όμως τώρα? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι εύκολα, άκοπα, αβίαστα να προτείνουμε λύσεις. Να βγούμε και να πούμε αυτό θα γίνει για την άλλη μέρα. Όχι. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι να προτείνω σκέψεις. Η Ελλάδα βρέθηκε σε μια αφάνταστα δύσκολη θέση βάσει ενός προγράμματος το οποίο το δημιούργησαν τα ξένα κέντρα εξουσίας, τα ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στα οποία υπήκουσαν και υπακούν με εμετική δουλεία οι Έλληνες πολιτικοί. Και βέβαια ο λαός τα ανέχεται όλα αυτά, ανέχεται και την κακομοιριά του και δεν αντιδρά. Αυτό είναι το τρομερότερο. Έχουμε ένα λαό μπροστά μας ο οποίος δεν θέλει να αντιδράσει. Ξέρεις, αγαπητέ μου Κώστα, δεν με φοβίζουν ούτε η παλιατροπιά των πολιτικών, ούτε η κακή οικονομική κατάσταση, η οποία έγινε επί τούτου, έφτασε εδώ επί τούτου. Βάσει σχεδίου έγινε η οικονομική κατάσταση. Η κρίση δεν ήρθε για να φύγει, η κρίση ήρθε για να μείνει. Για να μείνει τίποτε όρθιο σε αυτόν τον τόπο. Δεν με φοβίζει που πράγματι με ανησυχεί η κατάσταση της νεότητας. Έχουμε τη χειροτέρα νεότητα, αμόρφωτη, απαίδευτη και προπάντων ανελλήνιστη. Το μόνο πράγμα που έχει η νεότης είναι ότι είναι περισσότερον ευηδής, περισσότερον όμορφος από ό,τι ήταν κάποτε. Και αυτό είναι ίσως λόγω των διαφόρων καταστάσεων οι οποίες επικρατούν. Έχουμε μια μακρά περίοδο ειρήνης κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά και δεν με φοβίζει. Ούτε αυτή η έλλειψη παιδείας και όπως είπες προηγουμένως, εθνική συνειδήσεως. Πολύ ωραία το έθεσες. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Λες ότι είσαι Έλληνας και δεν δίνει σημασία κανένας. Του μιλάς για το αρχαίο κλαίος και δεν ενδιαφέρεται. Του μιλάς για τις αρετές του έθνους και δεν δίνει πεντάρα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εκείνο το οποίο με φοβίζει πέρα από όλα αυτά είναι η αδιαφορία του κόσμου. Είναι ότι ο κόσμος δεν αντιδρά. Τον κάνουν ό,τι θέλουν, τον πιέζουν, τον ξεφτιλίζουν, τον ευτελίζουν, τον πεινάνε και δεν αντιδρά. Δεν κάνει τίποτε απολύτως. Και πάνω από όλα αυτά η Ελλάδα έχει χάσει πριν της παιδείας και της εθνικής της συνειδήσεως τα δύο εκείνα κλόνητα αντιστήλια επί των οποίων βασίζεται επί σειράς ετών το στρατό και την εκκλησία. Είμαι ένα αξιωματική από τους οποίους και προέρχομαι και ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός. Η γενιά μου πολέμησε σε όλα τα της πατρίδος καλέσματα. Φτάνει πολύ βαθιά, φτάνει και μέχρι το Μεσολόγιο και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τους τελευταίους πολέμους η οικογένειά μου έχει δώσει αίμα. Βέβαια σε διάφορους κλάδους της. Αλλά βλέπω το στρατό σε μια κατάσταση τραγική. Βλέπω μια δημοσιοϋπαλληλική εταιρεία και μια βιομηχανία στρατηγών. Φτιάζουν, παράγουν στρατηγούς. Καταντήσαμε στρατηγοί να είναι περισσότερο από τους δεκανείς. Μπες σε ένα καφενείο στον Παπάγο, λες στρατηγέ μου και σκόνται το καφενείο. Σκόνται και ο καφετζής, ακόμα στρατηγός και αυτός. Σκόνται και ο καφετζής απάνω. Λοιπόν, είναι τραγικά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και από την άλλη μεριά είναι η Εκκλησία, η οποία είναι για κλάματα. Είναι για κλάματα. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Πού είναι οι ιεράρχες, πού είναι εκείνοι οι οποίοι διηγούνται, οι εθνάρχες, πού είναι εκείνοι οι οποίοι θα ηγηθούν το έθνος. Τίποτε απολύτως. Μία κακομοιριά, μία δειλία. Έχουν κλειστεί όλοι στο καβούκι τους, δεν μιλάει κανένας και αλωνίζει το κακό στους δρόμους. Και ξέρετε γιατί το κακό προοδεύει. Προοδεύει γιατί το καλό δεν θέλει να κάνει τίποτε. Κάθονται λοιπόν όλοι και περιμένουν. Τι περιμένουν, την τύπλα του. Το κακό όσο πάει και προοδεύει και προχωράει με άλματα. Εσείς όμως με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση. Πρώτον, διότι δεν είμαστε κυβέρνησης.
άμα ήμουν κυβέρνηση, θα είχα περισσότερα να σας πω και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, διότι θα είχα πληροφορίες στα χέρια μου, θα είχα μια κατάσταση στα χέρια μου. Τώρα δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τώρα δεν ξέρουμε. Ό,τι μαθαίνουμε από τις εφημερίδες που οι περισσότερες γράφουν ψέματα, οι διάφορες τηλεοράσεις οι οποίες μας πληροφορούν ανάλογα με το ποιος είναι πίσω από τις τηλεοράσεις, ποιος ελέγχει και τι πληρώνει για τις τηλεοράσεις. Λοιπόν, αν ήμουν κυβέρνηση, θα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα. Αυτή τη στιγμή όμως, από τη θέση που είμαι, το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να γυρίσω το βλέμμα μου γύρω και να δω ερείπια. Το τόπος δεν παράγει τίποτα. Να κάνουμε. Με τι, χωρίς παραγωγή. Δεν παράγει τίποτε. Προχθές έβλεπα στη τηλεόραση έναν επιχειρηματία βιοτέχνης, το οποίο μάλλον εξελίσσεται εις βιομήχανον, εκεί στη Βουλγαρία, φέρνει τα υλικά από την Ελλάδα, τα φτιάνει στη Βουλγαρία, τα πουλάει στην Ελλάδα, ενισχύει τη βουλγαρική οικονομία. Δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο ωφελείται η Ελλάς. Δεν έχουμε τίποτα έξω από σταφίδες, αμπέλια. Κάποτε είχαμε και πρόβατα. Ούτε πρόβατα δεν έχουμε. Πας να φας ένα πρόβατο, έχει πάνω στάμπα της Βουλγαρίας. Πας να πάρεις ένα σκόρδο, έρχεται από την Αργεντινή. Πας να πάρεις ένα λεμόνι, έρχεται από τη Χιλή. Είναι δραματικά αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα δεν έχει, δηλαδή η χώρα εκείνη όπου ανθεί φεδρά, πορτοκαλέα, η λεμονιά μας δεν έχει τίποτα, τίποτε το έθνος. Δεν έχουμε βιοτεχνίες, δεν έχουμε βιομηχανίες, δεν έχουμε εμπόριο. Οι χθιοκαλλιέργειες έχουν πάρει οι Ιταλοί. Δηλαδή, πού να στρέψεις το βλέμμα σου και να μην απογοητευτείς. Κάποτε επισκέφτηκα την Κατερίνη. Και εκεί στα σκλητής εκεί των υπερόχων εκείνων και τρυφερών της ωραίων, τα ξέρετε, τα ελληνικά όρη είναι πολύ ανθρώπινα. Δίνεις ένα σάλτο και ανεβαίνεις αμέσως στην κορυφή. Δεν έχει δηλαδή τίποτα να καταπιέσει η γύρω φύση στον Έλληνα. Γι' αυτό και ο Έλληνας γεννήθηκε υπερήφανος και ανεξάρτητος. Δεν είναι το ίδιο βέβαια να πας στη Γερμανία, σηκώνεις τα μάτια και βλέπεις τα βουνά από πάνω έτοιμα να σε πλακώσουν. Πας στην Αγγλία, βλέπεις τον ουρανό να βρέχει συνέχεια, είναι να σου κλείσει την ψυχή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Βρέθηκα λοιπόν σε εκείνες ωραίες πλαγιές της Κατερίνης, οι οποίες ήταν γεμάτες από αβοκάντο. Αβοκάντο στην Κατερίνη. Λέω, τι γίνεται εδώ. Λέει, μας βάλανε, λέει, με επιδοτήσεις από την ΕΟΚ, ξεχερσώσαμε όλες τις πορτοκαλιές, όλα τα αμπέλια και βάλαμε αβοκάντο. Αβοκάντο στην Κατερίνη. Είναι να ανατρελαίνεσαι δηλαδή. Να αναπαλαβώνεις. Και τα διατίθεται, τα διαθέτε, λέω, λέει, με δυσκολία. Λοιπόν, και παίρνουμε από το Ισραήλ πορτοκάλια. Παίρνουμε από το Ισραήλ, ξέρω εγώ, μανταρίνια. Τι παίρνουμε από το Ισραήλ. Καταστρέψαμε τα καπνά του Αγρινίου και παίρνουμε καπνού από την Ιγυρία. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτε, δεν παράγουμε. Δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε βιοτεχνίες, δεν έχουμε αλληλεία, δεν έχουμε κτηνοτροφία. Τι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Να προτείνω λύσεις πάνω σε τι θα στηθούν οι λύσεις αυτές για να προταθούν. Θα προτείνω λύσεις πάνω σε τι. Ένα στρατό κακομοίρης, σε 6 μήνες ο στρατιώτης πάει και φεύγει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά, 2 χρόνια. Είναι φοβερή η κατάσταση. 2 χρόνια κάναμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στρατιώτες και να μάθουμε το χειρισμό των όπλων, να ενταχθούμε μέσα στο στρατιωτικό σύνολο, να συνηθίσουμε να φερνόμεθα ως στρατιώτες, να πάρουμε μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει, του τι είναι στρατός και πώς πρέπει να κινούμεθα μέσα σε αυτόν. Και τώρα τι κάναμε, σε 6 μήνες ώσπου να πάει ο στρατιώτης να μάθει να δένει το άρβυλο, έχει φύγει από το στρατό. 9 μήνες πόσο είναι, δεν θυμάμαι, ας πούμε. Αν είναι και κανένας αξιωματικός παραπάνω, αν πηγαίνει για κάνα 2 μήνες, δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, τα έχουν διαλύσει όλα αυτά, βέβαια, με τη σύμφωνη γνώμη των αξιωματικών, οι οποίοι δεν αντέδρασαν ποτέ, ούτε αντιστάθηκαν ποτέ σε τίποτα. Αν εξαιρέσουμε δύο ναυάρχους του ναυτικού, προσέπαινων του ναυτικού, οι οποίοι αντιστάθησαν σε κάτι απαιτήσεις εσχρές των διαφόρων υπουργών εθνικής αμήνης, όλοι οι άλλοι έκυψαν τον αυχένα ως φιοκάμπτε, ρυψάσπιδες και εμετικώς ακολούθησαν τις ατασταλίες των πολιτικών εις βάρος πατρίδος, του λαού και γενικώς του έθνους και της φυλής. Άρα λοιπόν να προτείνουμε τι, να φύγουμε από το ευρώ, να φύγουμε από το ευρώ, να επαναφέρουμε τη δραχμή, να επαναφέρουμε τη δραχμή και να πέσει η ισοτιμία σε χάι, σε αβύσους, από εκεί που ήταν 300 να πάνε 500, δεν ξέρω πόσο τα πάει. Γιατί να πάει 500 και να μην πάει 100 να πάει 100 αν μπορέσουν, σήμερα χτες έβλεπα στην τηλεόραση ένα πάνελ εκεί ήταν, μια εκπομπή, όπου έλεγε ότι αν είχαμε φύγει, λέει, 5 χρόνια νωρίτερα, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ισοτιμία αυτή με διαφορετικό τρόπο. Αυτά δεν τα γνωρίζω, δεν έχω οικονομικές γνώσεις. Ως αξιωματικός, τη μόνη οικονομική γνώση που έχω είναι η έντιμος διαχείρισης του χρήματος. Και πράγματι, οι αξιωματικοί, ο Σάκης, ανέλαβαν την ηγεσία αυτής της χώρας, εχειρίσαν το δημόσιο χρήμα με ανεπανάληπτον εντιμότητα. Δεν έκλεψαν, δεν έφαγαν, πέθαναν επάνω στο ράτσο τους χωρίς να έχουν στην τσέπη τους ούτε μία δραχμή. Θυμούμε τον πλαστήρα, ο οποίος του βρήκανε 200 δραχμές. Τι είχε ο πλαστήρας, 200 δραχμές και δεν είχε ο άνθρωπος. Αν είχαμε ένα πλαστήρα τώρα εκεί, μόνο ένα πλαστήρα να είχαμε. Ένα παπάγο να είχαμε, ένα μεταξά να είχαμε, ένα κονδύλι, έστω και το κονδύλι. Και τον πλαστήρα, βεβαίως. Οι αξιωματικοί απέδωσαν και αισθάθησαν έντιμοι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι ο μόνος κανόνας της οικονομίας την οποία γνωρίζω. Να μην κλέβεις το λαό σου, να μην κλέβεις το σπίτι σου, να μην κλέβεις τη φυλή σου και να φροντίζεις για το καλύτερο μέλλον της.
Τώρα, αν μπορέσουν το ευρώ να το κάνουν σε ισοτιμία 100 με το. Δεν ξέρω. Τώρα, πώς θα γίνει η δραχμή, πώς θα τα καταφέρουν, πώς θα αγοράζουν προϊόντα, διότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτε. Όταν θα έχει πέσει η δραχμή, δεν ξέρω. Εκείνο όμως το οποίο ξέρω, αγαπητέ μου Κώστα, είναι ότι η Ελλάς δεν έπρεπε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε ούτε την κατάρα του ευρώ. Διότι κάθε ένας κατακτητής, ο οποίος καταλαμβάνει μια χώρα, εκδίδει δικό του νόμισμα. Έτσι λοιπόν είδα εγώ το νόμισμα και αντεστάθηκα ευθύς εξ αρχής, όταν ένας λαός 10 εκατομμυρίων, παραλυμένος στο σκεπτικό, παρασυρμένος από την προπαγάνδα των πολιτικών, εζητοκράβγαζε την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπήρξε και ο ενταφιασμός του ιερού αυτού τόπου ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία θα ακολουθήσουν με τη σειρά τους την κακή τύχη της Ελλάδος. Τώρα λοιπόν, να επανέλθω στη λύση που με πρότεινες να δώσω. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τίποτα. Πρέπει το έθνος να σηκωθεί στα πόδια του, πρέπει να γυρίσει, να σκύψει, να δει τον εαυτό του, να αποκτήσει, όπως είπες πάρα πολύ ωραία και το λέω για τρίτη φορά, εθνική συνείδηση, να ξαναγίνουμε Έλληνες και να κοιτάξουμε να μαζέψουμε τα κουρέλια μας και να ξανασυνέλθουμε σαν έθνος. Ποιος θα το κάνει αυτό? Βλέπεις, δεν λέω ποιοι θα το κάνουν, διότι στους ποιους δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη. Έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη. 40 χρόνια μεταπολιτεύσεως και έχουν αποδείξει ότι είναι παντελώς ανίκανοι. Και ξέρεις κάτι, δεν θα το πω ούτε αυτό. Δεν είναι ανίκανοι, διότι δεν θέλουν και δεν μπορούν. Είναι προδότες, διότι δεν θέλουν βάσει σχεδίου. Υπακούν σε εντολές. Και ο καθένας, αν παρατηρήσεις τις κυβερνήσεις που ήρθαν και έφυγαν, είχε αναλάβει και μία αποστολή, την οποία την ετήρησε με θρησκευτική ευλάβεια έναντι των αυθεντών του, των αυθεντικών του. Ο ένας να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο άλλος να μας βάλει στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Μάλιστα τότε χάσαμε και χρυσό, έφυγε και χρυσός έξω. Δεν ξέρω πόσοι τόνοι χρυσού φύγανε. Ο άλλος να μας βάλει στα μνημόνια. Ο άλλος να ξανακάνει τα μνημόνια ισχυρότερα από τα προηγούμενα μνημόνια. Και τώρα η αποστολή, η τελευταία αυτού του τελευταίου, ο οποίος ανέλαβε, είναι η τραγικότερα όλων. Να αφανίσει τον ελληνισμό με την είσοδο χιλιάδων μεταναστών μέσα και να γίνει ό,τι πάει να γίνει στην Ευρώπη σύμφωνα με το σχέδιο του Καλέργη, το οποίο εκπονήθηκε το 1923 στην Ευρώπη. Ένα σατανικό σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε και γι' αυτό. Σε αυτό που θέλετε να πείτε, ήθελα λίγο να ασχοληθούμε με το στρατό. Πράγματι, ο στρατός, εσείς έχετε εμπειρία, ήσασταν μέσα στα πράγματα και γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή ο στρατός μπορεί να παίξει βάσει του συντάγματος κάποιο θεσμικό ρόλο, να σταθεί στο ύψος του και να μην είναι ο αρχινάβαρχος ή ο αρχιστράτηγος να ψήνει κοκορέτσα και αρνιά στο γουδί? Μπορούν τα σύνορά μας τελικά να τα εγγυηθούμε? Μπορεί ο στρατός από αρχαιοτά των χρόνων που φύλαγε τα σύνορα να ξαναλάβει τις ευθύνες του? Αλλιώς τι θα πρέπει να κάνουν στρατηγοί? Είδαμε και τη διαχείριση των ημείων, αν θέλετε. Θα το ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή. Να σε καταλάβω καλύτερα. Είπες μια επικίνδυνη κουβέντα, αν μπορεί να παίξει ένα θεσμικό ρόλο. Και μετά το μετέθεσες στα σύνορα. Τι από τα δύο θέλει να κάνουμε, να αναλάβουμε ένα θεσμικό ρόλο ή να κοιτάξουμε τα σύνορα τα οποία είναι διάτρητα και τα οποία μας έχουν καταρεζιλέψει, αφού μιλάμε για ευρωπαϊκούς στρατούς οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν, ενώ έχουμε και θα έπρεπε να έχουμε εθνικό στρατό πάνω στον οποίο αποκλειστικώς και μόνον θα έπρεπε να βασίζεται και να στηρίζεται η εθνική μας ασφάλεια. Κοιτάξω να παραμπλέψω εκείνο το θεσμικό ρόλο του στρατού, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο το ερώτημα, παρόλο που μου είναι απέραντα συμπαθές. Ο Σάκης η πατρίς εχάθη, ο στρατός εστάθη δίπλα της και την επανέφερε στην προτέραν της κατάσταση. Την επανέφερε σε μια κατάσταση δηλαδή δυνάμεως. Είμαι σαφής τι θέλω να πω και τι υpονοώ, αλλά δεν βλέπω το στρατό να είναι σε θέση να κάνει τίποτε απολύτως. Πρώτον, διότι υπάρχει λειψανδρία, έχουν φύγει οι άντρες, και δεύτερον, οι πολιτικοί, οι στρατικοί έχουν μεταβληθεί σε κολαούζος των πολιτικών. Εδώ θα σας διακόψω, δεν έχετε δίκιο. Εγώ ακούω πρωτοκλασσάτα στελέχη αμέσως και τον Πρωθυπουργό ότι δίνουν μάχες κάθε μέρα. Κερδίζουμε μάχες. Συνήθως κερδίζουμε τις μάχες αλλά με τον πόλεμο. Με ποιους πολεμάμε τελικά? Μάλλον δεν θα έχετε ενημέρωση καλή. Δεν έχετε ακούσει ότι δίνουν μάχες. Μιλάμε για το στρατό. Δίνει μάχες ο στρατός. Δεν ξέρω, η πολιτική βιώνει και λέει δώσαμε μάχες. Μαζί με το στρατό μάχες και δεν πήραμε καμπάρι, δεν μυρίζει ο κόσμος μπαρούτι. Μήπως τελικά. Ποια μάχη εννοούν, δεν κατάλαβα. Δεν έχω ιδέα, εσείς ξέρετε. Όχι, εγώ δεν πολεμάω με αυτούς. Εγώ είμαι αντάρτης. Εγώ έχω το δικό μαντάρτικο μετερίζει. Με ανταρτοπόλεμο. Εμείς αυτό μας έχουν επιτρέψει, δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα από τον ανταρτοπόλεμο. Mm. Δεδομένου ότι όλες οι εθνικές δυνάμεις είναι διάσπαρτες, κατατιμένες μεταξύ τους, αν και αλληλομισούμενες.
Έτσι λοιπόν, έναν ανταρτοπόλεμο κάνουμε. Όσο για αυτές τις μάχες που μου λες, αγαπητέ Κώστα, δεν βλέπω ούτε μάχες ούτε καπνό. Βλέπω πείνα, βλέπω αθλειότητα, βλέπω υποδούλωση, βλέπω καταστροφές και βλέπω να πηγαίνουμε προς το χειρότερο ακόμα και περισσότερο. Δηλαδή, όταν ακούμε ένα πολιτικό στη τηλεόραση που λέει ότι δίνει μάχη και το πρωθυπουργό, δεν παίζει μπάλα, δεν δίνει. Εγώ νομίζω μάχη. Ότι η πολιτική μας είναι κωμική. Δυστυχώς όμως μπορούν ακόμα να κοροϊδεύουν, διότι φαίνεται ότι ακούονται. Το είπα και στην αρχή αυτής μου της παρουσιάσεως, ότι φταίει ο λαός διότι τους ακούει. Τους επιτρέπει να κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους. Έπρεπε να φοβούνται να κυκλοφορήσουν μέρα νύχτα έξω από τα σπίτια τους. Έχουν κάνει εγκλήματα κατά του λαού και μπορούν να κυκλοφορούν άνετα. Ο άλλος μα βαρύνεται για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Σε οποιαδήποτε χώρα της Μπανανίας, χώρα της Αφρικής χώρα να ήταν, θα είχε συλληφθεί, θα βρισκόταν στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Και βρήκαμε έναν ταλέπορο και φουκαρά, ο οποίος δεν ήταν και φουκαράς, όχι και ταλέπορος, είχε κλέψει και καταγραφεί του κόσμου τα πράγματα, τον βάλαμε στη φυλακή και όλοι οι άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν έπτεξε για αυτό το δράμα το οποίο ζει ο ελληνικός λαός. Κανείς δεν φταίει για τις 6.000 αυτοκτονίες. Κανείς δεν φταίει που 2 εκατομμύρια είναι φτωχοί. Κανείς δεν φταίει που πεινάμε σήμερα. Έβλεπα προχθές εκεί που μένει στο χολαργό, στην οδό Περικλέους, μια κυρία, μια γυναικούλα, θα ήταν μια αστική τάξη, μικροαστή θα ήταν. Δεν ήταν φτωχή, δεν ήταν ζητιάνα, δεν ήταν γύφτσα, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Και είχε ανοίξει τον τενεκέ, περίμενα τη γυναίκα μου, είχε πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει κάτι και την περίμενα μέσα στο αυτοκίνητο. Και δεν με είδε η γυναίκα. Και έβγαλε από μέσα κάτι κόκκινες περιές, ή το Λαϊκή, ή το Δευτέρα, και γένετο η Λαϊκή στον Χολαργών. Και έπαιρνε τις ντομάτες που είχαν πετάξει κάτι πιπεριές και κάτι μαραμένα μαρούλια. Ποιος φταίει για αυτό το λαό? Και εάν φταίει για αυτό το λαό, γιατί ο ίδιος λαός δεν αντιδρά? Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος αυτός? Για ποιες μάχες μας μιλάνε? Ποιες μάχες δίνουν οι παλιάνθρωποι, οι προδότες του έθνους? Ποιες μάχες κάνουν? Αλλά μπορούν να τα κάνουν αυτά, μπορούν να κυκλοφορούν άνετα στο σπίτι τους, να περνάνε ωραία, να βγαίνουν στα κολονάκια τους, στις πολιτείες τους, κοκκιναράδες, δεν ξέρω που μένουν εκεί πάνω και με τι κυκλοφορούν, με τα αμάξια τους, με την ασφάλειά τους. Είδα προχθές εκεί έναν πολιτικό, δεν θέλω να φέρω το όνομά του για να μην δείξω τον οδοντίατρο δηλαδή, που τον είδα εκεί στο κολονάκι, ανέβαινε πάνω, κούρσες κάτω, τζιπ, κλειστά τζιπ, ανοιχτά, αστυνόμοι μυστικοί, αστυνόμοι φανεροί. Μόνο αρχάγγελους δεν είχε από πάνω, τον προστατεύουν και την αεροπορία να περνάει πάνω από το κολονάκι, μην του ρίξουν αλεξιτοριστάς και βόμβες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί, ή μάλλον δεν τους δώσαμε να καταλάβουν το κακό το οποίο έχουν κάνει. Εφόσον, αγαπητέ μου Κώστα, μπορούν, θα κάνουν και χειρότερα. Και θα έρθουν και άλλες χειρότερες μέρες, επειδή αυτός ο λαός δεν θέλει να αντιδράσει. Αυτή είναι η γνώμη μου πάνω σε αυτό και είμαι κάθετος σε αυτό και δεν το συζητάω κιόλας το θέμα καθόλου. Σε αυτό το θέμα, κύριε Λοχάκη, έχετε δίκιο. Αλλά δεν καταλαβαίνω από πού κινδυνεύουν οι πολιτικοί. Γιατί οι πολιτικοί μας θα πρέπει να παίρνουν τόσους μισθούς, να έχουν τόσους σωματοφύλακες, να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά, να μην πληρώνουν τα διόδια, να πληρώνουν τα μπισκότα στη Μεγάλη Βρετανία και έχουν κατακλείσει όλα τα ξενοδοχεία γύρω-γύρω. Και ο ελληνικός λαός ακόμα να διεκδικεί την ελπίδα. Ξέρετε, με αυτό το σύνθημα το παραπλανητικό, με την ελπίδα που το χρησιμοποιούν στους απελπισμένους. Έχουμε μια κυβέρνηση τώρα η οποία ή ξέρει τι κάνει βάσει σχεδίου ή είναι μία από τα ίδια. Γιατί και εγώ πριν έλεγα ότι όλοι αυτοί είναι μια παραλλαγή και μια άλλη συσκευασία. 3-1 και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι παιδιά δικά τους και αυτοί οι σημερινοί. Τελικά θα έρθει η ελπίδα ή θα έρθει η ζωή και η Καϊλή και η κυρία Ραχίλ? Είπες μια μεγάλη αλήθεια και μάλιστα ανέλησες επιπλέον αυτό που είπα εγώ λίγο προηγουμένως. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ανέβηκαν στην εξουσία με ψέματα. Το παράπονο μου συνεχίζει να υπάρχει. Μένει. Τον πρώτον που μας είπε ψέματα μας κορόιδεψε. Το δεύτερο μας κορόιδεψε. Κοροϊδευτήκαμε τα πρώτα 4 χρόνια και τα άλλα 4. Άντε και τα άλλα 4, 12 χρόνια. 40 χρόνια μας κοροϊδεύουν. 40 χρόνια έρχεται ένας και σου λέει ότι θα θεωρήσει το μνημόνιο, θα το ξανασυζητήσει το μνημόνιο. Δεν το κάνει. Το ξαναβγάζεις πρωθυπουργό. Δεν είναι η πρώτη φορά που σου είπε ψέματα. Το ξαναβγάζεις πρωθυπουργό. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρω εγώ, ή το ένα ή το άλλο, ή Καραμαλής ή Τάγκς. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι θα έχουμε λεφτά. Καλά, μόνο σου δεν βλέπει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Έστω δεν το βλέπει. Γιατί είπα προηγουμένως ότι δεν έχουμε στα χέρια μας τις στατιστικές του κράτους. Είμαστε απλοί πολίτες. Βλέπετε, υπάρχουν και σύνθετοι πολίτες. Εμείς είμαστε απλοί, σύνθετοι κυβερνάνε. Τώρα, ποια συνθέσεως σύνθετη είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Σου είπαν ότι έχουν λεφτά. Το έδωσες.
Έρχεται ο τελευταίος και σου λέει: θα φέρω την ελπίδα. Έχεις βρει, αν έχεις δει, έχουν βρει ένα σύνθημα ο καθένας, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι απευθυνόμενοι προς τον λαό θα τον κοροϊδεύσουν, θα τους πιστέψει και θα τους ανεβάσει την εξουσία. Ορίστε λοιπόν, έφερε την ελπίδα. Ποια ελπίδα? Βλέπετε τι πάει να κάνει σε λίγο. Θα καλέσει το λαό σε δημοψήφισμα για να ψηφίσει ο λαός τα δικά τους λάθη. Δηλαδή θα βάλουν το λαό. Τι θράσος, τι ανέδεια, τι πρόστιχη είναι, τι ξετσίποτη απέναντι της λαϊκής ψυχής, της λαϊκής φτώχειας, του κοσμάκη που υποφέρει. Εμείς οι αξιωματικοί, αγαπητέ Κώστα, δεν είμαστε προνομιούχοι. Εμείς ήμασταν πάντα η λάμπουσα παινία, η χρυσή παινία, δηλαδή επίχρυσος παινία ήταν ο στρατός. Πίσω από το χρυσό κουμπί, το επίχρυσο κουμπί, να ήταν και χρυσό, θα το πουλάγα να πέρανα βράγο. Πίσω από το επίχρυσο κουμπί υπάρχει η μετρημένη ζωή. Ο αξιωματικός υπήρξε ένας χαμηλόμισθος πάντα. Υπήρξε ένας αστός, ίσως και μικροαστός, όχι στην νοοτροπία, αλλά στην οικονομική του κατάσταση. Αλλά υπήρξαμε τίμιοι άνθρωποι, υπήρξαμε έντιμοι άνθρωποι και παραμένουμε έτσι και θα παραμείνουμε έτσι μέχρι το τέλος. Λέω λοιπόν ως αξιωματικός, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Να λες ψέματα και να σε πιστεύουν. Και να τα ξαναλες και να ξαναβγαίνεις πάλι πάνω στην εξουσία. Και εδώ έρχομαι να θυμηθώ αυτό που έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, εκείνη η καλή γυναίκα, ότι αν φταίει ο λαός ή φταίνε η πολιτική. Ποιος φταίει από τους δύο και τι πρέπει να κάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να σηκωθεί. Το λέω για τετάρτη φορά το εθνικό φρόνημα. Η εθνική συνείδηση. Κοίταξε όμως τι έχουν κάνει. Όποιος τολμήσει να μιλήσει για πατρίδα, όποιος τολμήσει να μιλήσει για Χριστό, για Ελλάδα, αμέσως θα πάρει τη ρεσινιά. Τα φασίστας. Αυτό. Εκείνο. Έχουν λοιπόν όλοι μπει μες στο καβούκι τους. Δεν τολμάει να μιλήσει κανένας. Δηλαδή όταν αγαπάς την πατρίδα σου λέγεσαι φασίστας. Ξέρω εγώ, έτσι μας λένε. Δηλαδή ο κομμουνιστής δεν την αγαπάει την πατρίδα και ο Δεν το ξέρω, για να μην είναι φασίστας και να είναι κομμουνιστής, συνεπάγεται ότι δεν θα αγαπάει την πατρίδα του. Είναι διεθνιστής. Θα αγαπάει, ξέρω εγώ, όλο τον κόσμο. Φαίνεται η δικιά του καρδιά είναι πιο μεγάλη από μένα. Χωράει περισσότερους. Χωράει και άλλους. Χωράει και τους Πακιστανούς. Χωράει τους Ουγγανδέζους. Αφού δεν μπορεί. Και δεν μπορεί και θεωρήσατε και επικίνδυνη τη λέξη που είπα εγώ. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα τι κάνει? Ποια δικαιοσύνη? Ποια δικαιοσύνη, κύριε Νιζάμι? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Ξέρετε, η δικαιοσύνη υπήρξε το τελευταίο χειρό του κάθε φτωχού, του κάθε αδικημένου. Η δικαιοσύνη υπήρξε το χειρό του αδύναμου. Εκείνος ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να υπερασπιστεί την αυθαιρεσία της εξουσίας και προσβλέπει στον νόμο και καταφεύγει στον νόμο ή στους δικηγόρους και στους δικαστές. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει, για ποια εξουσία μιλάμε. Αυτοί δεν εμερίμησαν να φροντίσουν να αποκατασταθεί, όχι η μεγάλη, η μικρότερη αδικία μέσα στην κοινωνία. Οικονομική αδικία, κοινωνική αδικία, για τα εγκλήματα. Εδώ δικάζουν ανθρώπους και καταδικάζουν ανθρώπους. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω συγκεκριμένα για να μην πάρει χρώμα η εκπομπή και χρωματιστώ κι εγώ που είμαι τελείως αχρωμάτιστος. Λοιπόν, και βάζουν ανθρώπους φυλακές χωρίς να υπάρχει εναντίον τους μια συγκεκριμένη κατηγορία ή μια νομικώς στοιχειοθετημένη κατηγορία. Λέω λοιπόν ότι κοιτάμε εμείς οι αδύναμοι, οι μικροί, οι μη έχοντες στην δικαιοσύνη. Με όλη εκείνη την ελπίδα που θα κοιτάξει το μικρό παιδί τον πατέρα. Αλλά δυστυχώς θα αντιμετωπίζομαι από την δικαιοσύνη την